Η θέληση της ψυχής για τη γέννηση της στη γη είναι η τάση να ολοκληρώσει το έργο της για να συναντηθεί με το πνεύμα της. Έτσι η ψυχή έχει τα βιώματα, και η ένωσή της με το πνεύμα έχει την ολοκλήρωση. Κάθε φορά που η ψυχή έρχεται στη γη, γνωρίζει μέσα από τα βιώματα ότι χρειάζεται να παίρνει από τον εαυτό το βίωμα για να ολοκληρωθεί. Έτσι πρώτα η ψυχή γεμίζει από άρνηση. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η άρνηση, αναγνωρίζει την ολοκλήρωση της άρνησης και αφήνεται στη συνέχεια της ζωής για να λάβει θετικότητα. Αν αυτό δεν συμβεί, η ζωή τότε μικραίνει, η ψυχή αποφασίζει και περπατάει στην άλλη γέννηση της επιστροφής. Γνωρίζει το δρόμο, τον πόνο γνωρίζει και τη συνέχεια. Έτσι η θέλησή της είναι να έρθει στη γη και να ολοκληρώσει το θυμό και ό,τι περιέχει αυτός μέσα. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, τότε η ψυχή είναι ελεύθερη να πάρει φως. Όταν η ψυχή μπει στα αισθήματα, αρχίζει σαν φυσαλίδες να γεμίζει ο χώρος της. Έτσι αυτή μακραίνει το χρόνο ζωής της και αναβάλει την απόφαση. Όσο η ψυχή εφραίνεται, τόσο ο χρόνος της στη γη θα μεγαλώνει. Η εκείνη είναι μία διαδρομή.
για τον άνθρωπο είναι μία γέννηση. Ο άνθρωπος υπάρχει και χωρίς την ψυχή. Όμως ο άνθρωπος που υπάρχει με ψυχή έχει το φόβο του θανάτου. Φόβος έρχεται από την επανάληψη. Και από τα συναισθήματα. Ο νους φοβάται να αφήσει τη μάχη. Φοβάται να αφήσει την άμυνα και την επίθεση. Και έτσι αυτός ο φόβος του νου, ο άνθρωπος, πιστεύει ότι είναι φόβος της ψυχής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λάβει ευχαρίστηση ζωής και έτσι η ώρα της αποχώρησης από τη γη γίνεται με ιδία θέληση. Έρχεται η πρώτη αίσθηση της ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωσα τη διαδρομή μου και μεταβαίνω στη νέα γέννηση. Αυτές οι ψυχές έρχονται σε μικρότερη επαφή με την ανθρώπινη ενέργεια, ώστε στη διαδρομή τους να αποφύγουν το κενό και τον πόνο. Είναι ένα μισοδιάστημα που χρειάζεται να το περάσουν. Αυτές που φεύγουν με ευχαρίστηση το περνούν αμέσως. Αυτές που φεύγουν με θυμό μένουν στο κενό και συνδέονται με τους ανθρώπους που τους λυπούνται. Έτσι ο θυμός και η λύπηση και η αυτοκριτική του ανθρώπου έχει τη δύναμη να κρατήσει μία ψυχή για να μην γεννηθεί. Η ψυχή χρειάζεται να ολοκληρώσει την άρνηση, τη διαδρομή
και ό,τι πέρασε να το κάνει μετάβαση. Τάση της είναι να ενωθεί με το Πνεύμα, με την Αγιοσύνη, με το Θείο και με το Φως. Έτσι υπάρχουν πολλών ειδών θάνατοι. Θάνατος της ζωής, θάνατος της αίσθησης, θάνατος του αισθάνομαι, ο θάνατος του νιώθω και ο θάνατος της απόφασης. Όταν χαθεί ο θάνατος της απόφασης, τότε αποφασίζει ο νους για την ψυχή και για τον άνθρωπο. Τότε αυτή η ψυχή καίγεται. Όλη η διαδρομή είναι να μην χαθεί η απόφαση. Να κρατηθεί στην ολοκλήρωση της άρνησης για να μπορέσει να μεταβεί στη θετικότητα και στην ένωση του Πνεύματος. Το σώμα παραμένει στη γη, εκεί που γεννήθηκε. Η ψυχή στη δική της διαδρομή. Και ο νους πεθαίνει. Μένει όμως μία ουσία στη γη, μέσα από αυτή την ένωση του νου, του σώματος και της ψυχής. Έτσι μόλις η ψυχή ξαναγυρίσει στη γη, θα πάει να συναντήσει αυτή την ουσία. Για να μπορέσει να δει τη συνέχεια της διαδρομής. Τώρα ο άνθρωπος χρειάζεται να αρχίσει να βλέπει το δρόμο του. Αν ο δρόμος του έχει θυμό, κλάμα και αυτοκριτική, έχει ένωση με το κενό. Έτσι χρειάζεται αυτό να το ολοκληρώσει και να το αφήσει στη γη για να μπορέσει να περάσει αυτό το πέρασμα. Όσες ψυχές παραμένουν εκεί επιστρέφουν θυμωμένες. Και όσες πιο πολλές φορές μπλοκάρονται εκεί, τόσο πιο θυμωμένες επιστρέφουν. Έτσι σε αυτή την αλλαγή της γης, οι ψυχές που είναι στη γη, χρειάζεται να ολοκληρώσουν και να αποδεχτούν την αυτολύπηση, την αυτοκριτική, το φόβο και το θυμό. Φόβος είναι ο δρόμος. Ζήστον. Τον. Για να ζήσεις το θυμό σου.
αναγνώρισε το θυμό σου για να δεις την αυτοκριτική σου. Άκου την αυτοκριτική σου για να νιώσεις την αυτολύπηση. Και μείνε εκεί να δεις τη σύνδεση. Σύνδεση με το δρόμο που επιστρέφεις. Χρειάζεται να την αφήσεις. Αν την αφήσεις, αφήνεις και την άβυσσο του νου. Αν την κρατήσεις, θα ξαναφύγεις με θυμό. Τι κλωστή χρειάζεται να την κόψεις. Να πάρεις απόσταση, να την αποδεχτείς και να την αφήσεις. Έτσι αλλάζει η διαδρομή σου. Πας σε μία νέα γέννηση. Περνάς στο μεσοδιάστημα ως Κύριος. Πας καθαρίζεις την άβυσσο και τις αρνήσεις σου. Επιστρέφεις στη γη με θέληση για ζωή. Ολοκληρώνεις το έργο σου. Ολοκληρώνεσαι ως ψυχή. Αφήνεις τη γη και ό,τι σου δίδαξε. Και ενώνεις με το πνεύμα σου. Έτσι πηγαίνεις στην αγιοσύνη. Στην αγιοσύνη γεννιέται μια νέα ψυχή. Έχει μέσα το βίωμα, το πνεύμα και τη σοφία τη θεϊκή, την αγιότητα και την ουσία της ζωής. Και έρχεσαι στη γη και τα αγιώνεις. Έτσι οι άνθρωποι θα γεννιούνται με ψυχή και πνεύμα. Θα ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους για να ολοκληρώσουν την αγιοσύνη τους. Και αφού ολοκληρωθεί η δύναμη, η σοφία και η αγάπη, η κυριότητα της ψυχής, το φως γίνεται αληθινό. Και έτσι ένας Κύριος, ένας Θεός και ένας άνθρωπος, μία ουσία και να είναι, γίνονται όν. Όν εν όν ολοκλήρωση του φωτός. Η αλήθεια της γέννησης και της ολοκλήρωσης. Θέληση και η διαδρομή της γης. Ό,τι διαδρομή κάνει η ψυχή, την κάνει για να λάβει. Ό,τι διαδρομή κάνει ο άνθρωπος, την κάνει για να ολοκληρώσει. Και έτσι η σοφία, η δύναμη και η ολοκλήρωση, η κυριότητα της ζωής γίνονται ένα. Έτσι όταν το πνεύμα ολοκληρώθηκε στη γη ως Κύριος, ο άνθρωπος το οδήγησε στην αυτολύπηση για να έχει μόνιμη ένωση με την άβυσσο του νου. Και έτσι η γη
να θρέφεται από την αυτολύπηση. Τώρα αυτή η κλωστή κόβεται και οι ψυχές, η θέληση και την απόφαση θα την οδηγήσουν στην Κυριότητα. Ένας Κύριος, ένας Θεός, ένας άνθρωπος με θηλυκή ή αρσενική ενέργεια, μία ψυχή, ένα πνεύμα, ένα όν, ένα φως. Τα ωραιότερα έρχονται. Τα ωραία θα ζεις. Ωραίος ή ωραία γίνονται επίγνωση. Κι έτσι ζεις. Εγώ, Εμμανουηλίου Χριστίνα, σας είπα ότι είδα και ότι άκουσα. Ό,τι είδα. Σας περιέγραψα μια υπέροχη διαδρομή. Όπως εγώ την είδα, στο πέρασμά μου. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην αίσθηση, στη διαδρομή, θα του γίνεται γνώριμη, επειδή είναι γνωστή. Ολοκληρώνω και ολοκληρώνω. Δώστε έμφαση στην αυτολύπηση. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί.